Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Στέκομαι μπροστά σας για να μιλήσουμε για το συγκλονιστικά φοβερό θέμα του Instagram και του πώς κάνω εγώ το δικό μου edit στις φωτογραφίες μου. Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ αυτό. Με τιμά? Ναι. Γιατί ξέρετε ότι έχω αυτή τη σχέση με αυτό το συγκεκριμένο medium, το social. Οπότε θα σας δείξω ποια προγράμματα χρησιμοποιώ εγώ, ποια είναι η διαδικασία. Θα μας πάρει γύρω στις 4,5 ώρες, όσες δηλαδή περίπου μου παίρνει για να ανεβάσω μια φωτογραφία στο Instagram. Όχι, θα τα κόψουμε όλα τα περιτά, αλλά πραγματικά μου παίρνει λίγη ωρίτσα, εντάξει. Θα ξεκινήσουμε με το να βγάλουμε μια φωτογραφία. Έχω αρχίσει τον τελευταίο καιρό, μπόλικο καιρό, να αποφεύγω το concept selfies και να βγάζω selfies, γιατί θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρεται πια κανένας γι' αυτό. Είναι ένα βαρετό πράγμα η selfie, αλλά παρόλα αυτά, εάν θέλετε να εστιάσουμε σε αυτό που ξέρω εγώ το κάνετε συχνά πυκνά, το πρώτο πράγμα σαν τύπου που πρέπει να σας δώσω είναι ότι πάτε κοντά σε μία πηγή φωτός. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να σταθείτε πίσω από μία μπαλκονόπορτα ή ένα παράθυρο στο σπίτι σας. Πάντα φέρνει ένα πολύ ωραίο φως. Ενδεχομένως και το παράθυρο κλειστό σε μία ηλιόλουστη μέρα κάνει και ένα πολύ ωραίο φίλτρο σε αυτό το φως. Εγώ τώρα την πηγή φωτός την έχω ακριβώς εδώ μπροστά μου. Είναι τα φώτα που δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι εδώ σε αυτό το κινητό με την μπροστινή κάμερα. Ή να το κάνω κράου κατευθείαν και να το πατήσω ή να βάλω κάποιο χρονόμετρο, που καμιά φορά μου αρέσει να βάζω ένα χρονόμετρο, γιατί αν κάνεις κλακ με το δαχτυλάκι σου μπορεί να κουνηθεί λίγο το καδράκι εκείνη την ώρα και να μην πετύχει πάρα πολύ ωραία το νέτο. Οπότε, βάζω 3 δευτερόλεπτα, κάθομαι, έκανα αυτό ελαφρύ μηδίαμα. Δεν είναι η καλύτερη μου στιγμή αυτή η φωτογραφία, αλλά ποιος νοιάζεται. Θα διαλέξουμε μία από αυτές όλες και θα την επεξεργαστούμε. Για λέγω αυτήν εδώ τη φωτογραφία, okay. Αυτή εδώ η φωτογραφία έχει διάφορα προβλήματα. Αν σου πω κάτι, αυτή η φωτογραφία έχει περισσότερα προβλήματα από όσα θα ήθελα για να σας δείξω τώρα. Ας μην είμαι τόσο τρελή, ας βγάλω μια άλλη. Ας βγάλω μία εδώ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τρέλες τώρα. Έχω βγάλει αυτήν εδώ τη φωτογραφία, σαλαλά. Το πρώτο πράγμα που κάνω στην επεξεργασία είναι να βγάζω από το κάδρο όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν μου αρέσουν. Σε αυτή την περίπτωση, που ενδεχομένως και να μου άρεσε να σου πω την αλήθεια, υπάρχει όλο αυτό το φως, right? Δεν το θέλω όλο αυτό το φως να υπάρχει εκεί. Θα πάω να το βγάλω ολάκερο. Να σας πω πώς γίνεται. Μπαίνουμε σε μία εφαρμογή που λέγεται Facetune. Συγκεκριμένα μπαίνουμε στην Facetune 2. Επιλέγουμε την φωτογραφία, την βάζουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον και πάμε και χρησιμοποιούμε κάτι που χρησιμοποιώ πάρα μα πάρα πολλές φωτογραφίες και είναι το feature patch. Το patch είναι αυτό το feature που βάφεις εδώ πέρα, ας πούμε, και μπορείς να μεταφέρεις αυτό που έχεις βάψει σε ένα άλλο σημείο. Όπως είδατε, κατέβασα το softness σαν χαρακτηριστικό από το 20 που ήταν στο 0, γιατί θέλω να είναι όσο πιο opaque γίνεται το αποτέλεσμα, και πάω και αρχίζω και κάνω τσούκου τσούκου, patch, 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 patch και πιο μεγάλα σημεία για να φύγει το φως από τη μέση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε σε οτιδήποτε. Έχω βγάλει εγώ ανθρώπους από τη μέση. Τώρα στο φωτάκι θα μείνω εγώ. Αν καμία φορά θέλετε να αφαιρέσετε κάτι που είναι λίγο η λεπτομέρειά του μεγαλύτερη, κάντε και ένα zoom στη διαδικασία, μισό λεπτό. Φέρτε λίγο πιο κοντά την εικόνα. Να, δηλαδή, ας πούμε, πετάει αυτή εδώ η τριχούλα. Και εγώ είμαι τρελή και θέλω να τη βγάλω. Θα πάω κοντά-κοντά και θα το κάνω. Γιατί από μεγάλη απόσταση δεν γίνεται. Θα πάω και θα κάνω ένα patch εδώ στο πλάι. Θα φέρω λίγο κεφάλι μέσα δηλαδή, για να δημιουργηθεί όσο πιο ρεαλιστικά αυτή η αλλαγή. Εντάξει, το έχετε πιάσει πώς γίνεται, σωστά? Ωραίο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Το Facetune, ναι, και το 2 και το 1 είναι από τα προγράμματα που σας ψηλώνουν, σας αδυνατίζουν, σας μαζεύουν, σας... Μην τα πολύ κάνετε, ρε παιδί μου, αυτά. Βρείτε καλύτερα την πόζα που σας κολακεύει πιότερο και αφήστε αυτές τις επεξεργασίες. Παίρνει λίγο χρόνο, καθώς βλέπετε. Αλλά θα γίνει φοβερή δουλίτσα. Έχει γίνει εδώ φαντασμαγορία. Βλέπετε κάποιες λεπτομεριούλες. Εδώ, ας πούμε, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ έντονη
έντονες οι αντανακλάσεις που γίνονται από το φως. Θα πάω σε ένα πιο σκοτεινό σημείο της φωτογραφίας και θα πάω να κάνω στα μπίτσες που θα βγάζουν καλύτερο αποτέλεσμα. Και last but not least, έφυγε η κεντρική πηγή φωτός. Τώρα, υπάρχει ένα roughness σε αυτό που έχει συμβεί εδώ, είναι πασιφανές, είναι σαν να έχω πίσω μου κάτι περίεργο. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω, γι' αυτό θα επιμείνω κάμποση ώρα, μεταφέροντας τα στοιχεία που έχουν λιγότερες σκιές το ένα πάνω στο άλλο. Καταλαβαίνετε με τη διαδικασία τι προσπαθώ να κάνω. Εντάξει, δεν θα γίνει και τέλειο και ούτως ή άλλως είναι ένα generic background που μια χαρά. Αφού το κάνω τέλειο, δηλαδή τέλειο με το δικό μου τρόπο, αυτό που εγώ αισθάνομαι ότι είναι τέλειο και δεν φαίνεται τόσο πολύ ότι ήταν νωρίτερα ένα ολόκληρο φως εκεί πέρα πίσω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη διαφορίτσα που έχει αυτή η εικόνα αρχικά μέσα από το Facetune. Right, right. Δεν θέλω να σας δείξω όλα αυτά που κάνετε με τα reshape και τα τέτοια, γιατί με πιάνει μία ότι δεν είναι σωστό να γίνεται. Οπότε δεν θα σας δείξω τίποτα τέτοιο, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν σε features. Κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι καταλαβαίνετε. Πηγαίνετε και κάντε το. Τώρα, το δεύτερο application στο οποίο θα μπω είναι το Lightroom. Το Lightroom είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται και σε desktop version στους υπολογιστές για να επεξεργαστείς φωτογραφίες. Είναι ξεκάθαρα ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών και υπάρχει και version για το κινητό σου. Εγώ έχω την εξελιγμένη που την έχει εξελιγμένη, whatever. Αυτή που πρέπει να πληρώσεις κιόλας γιατί σου δίνει λίγα περισσότερα features, αλλά και με την απλή μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα. Και μπαίνοντας σε αυτό εδώ το περιβάλλον, υπάρχει ένα κουμπάκι που λέγεται και σου φτιάχνει μόνο του τα βασικά χαρακτηριστικά της φωτογραφίας έτσι όπως αυτό θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν. Okay, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Εγώ έχω φτιάξει μία σειρά από presets, από έτοιμα φίλτρα, πώς έχουμε ας πούμε στο Instagram κάποια φίλτρα. Εγώ έχω τεστάρει ότι σε κάμποσες φωτογραφίες μου αυτά τα presets λειτουργούν καλά. Και έχω φτιάξει 4, τα οποία πάω συχνά και εφαρμόζω πάνω στις φωτογραφίες, όπως βλέπετε εδώ, και λέω αυτό μου ταιριάζει, αυτό μου ταιριάζει, αυτό πάει, δεν πάει. Αλλά επειδή δεν έχει κάποιο νόημα να σας πω ποια είναι τα δικά μου presets, μπορώ να σας πω ποια είναι τα features που κάνουμε, που έχουμε σαν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εδώ στο Lightroom. Το πρώτο και το καλύτερο είναι αυτό που λέγεται Light. Μπορείς να αλλάξεις το exposure, το contrast της φωτογραφίας, τα highlights, τα shadows, τα whites και τα blacks. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να κάνεις σε πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό στο οποίο διαφέρει το Lightroom και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και δίνω πάρα πολύ μεγάλη βάση, είναι αυτό το διπλανό κουμπάκι που λέγεται Color. Πατάμε πάνω στο Color. Λοιπόν, τα δύο πρώτα πράγματα που βλέπεις είναι η θερμοκρασία και το tint. Η θερμοκρασία, εμένα, ας πούμε, στις φωτογραφίες μου αρέσει να είναι πιο μπλε. Θα πάω την μπαρίτσα εκεί στα πιο μπλε, όχι τόσο μπλε να γίνω φρικτή. Θα την πάω όμως στα πιο μπλε, στο μείον 14. Εγώ θα το κρατήσω το tint ανάμεσα στα πράσινα και στα ρόζα ακριβώς εκεί που είναι, αλλά το πιο φανταστικό, γιατί αυτά μπορείτε να τα βρείτε και αλλού και το vibrance και το saturation. Το πιο φανταστικό είναι αυτό το κουμπάκι εδώ στην άκρη που λέγεται mix. Πατώντας πάνω σε αυτό το mix, βλέπετε ότι υπάρχουν 8 διαφορετικά χρώματα τα οποία συναντάμε παντού στη φύση. Πάμε τέλος πάντων στα κόκκινα. Ας ξεκινήσουμε με αυτά. Σου δίνει τη δυνατότητα να πειράξεις τα κόκκινα της φωτογραφίας πολύ συγκεκριμένα με 3 διαφορετικούς τρόπους. Είτε αλλάζοντας την απόχρωση, φτάνοντας την από το φούξια μέχρι το εντελώς πορτοκαλί. Δεν είναι μόνο τα χείλη κόκκινα, και το δέρμα μας έχει κόκκινο. Οπότε βλέπετε ότι επηρεάζεται και το δέρμα μας. Είτε να τα κάνεις εντελώς άχρωμα, είτε πάρα πάρα πολύ έντονα, όπως βλέπετε εδώ. Ή να πειράξεις την φωτεινότητά τους και να σκουρύνεις τα κόκκινα ή να τα φωτίσεις πάρα πολύ. Το κόκκινο είναι ένα χρώμα, καθώς και το πορτοκαλί που βρίσκεται ακριβώς δίπλα του, το οποίο πρέπει να προσέχετε γιατί το εμπεριέχεται στο δέρμα μας. Οπότε εσύ μπορεί να έχεις κόκκινα χείλη που θέλεις πραγματικά να φαίνονται έτσι συγκλονιστικά κόκκινα, αλλά αν πας και την κάρεις τα κόκκινα εδώ πέρα, θα βγεις όσο το παντζάρι. Δεν θα το κάνεις. Οπότε πειράζεις λίγο-λίγο, τσίκι-τσίκι. Και αν έχεις την εξελιγμένη, πληρωμένη εκδοχή του Lightroom ή αν το χρησιμοποιείς στο desktop σου, μπορείς να πας εκεί που λέει Selective και να επιλέξεις με ένα ωραίο zoom και αυτό το πινελάκι μόνο τα χείλη που θέλεις να πειράξεις στην απόχρωση που θες να τα πειράξεις και να κάνεις μετά ό,τι γουστάρεις χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη επιδερμίδα. Αλλά δεν θέλω να σας το δείξω πολύ αυτό γιατί μπορεί να μην έχετε ο γούστος εσείς τώρα να πληρώνετε το Lightroom. Οπότε πάμε στην κανονική την εκδοχή, αυτή που μπορείτε να βρείτε εντελώς τσάμπα. Οπότε, πηγαίνοντας στα χρώματα, εγώ για παράδειγμα θα ήθελα λίγο εδώ να τονίσω τα κίτρινα. Μπορείς να τα κάνεις, κοίτα τι ωραίο πράσινο ξαφνικά δημιουργείται από εκεί πέρα που δεν υπήρχε. Τέλεια, γιατί όχι. Αλλά λίγο πιο ανοιχτό, ακόμα πιο έντονο, φανταστικά. Πειραματίζεσαι τώρα με όλα αυτά που σου δίνεται η δυνατότητα να πειραματιστείς και φτιάχνεις ακριβώς τις αποχρώσεις που θέλεις. Δηλαδή, ξαφνικά κοιτάξτε τα μπλε, μπορεί να γίνουν από μοβ μέχρι εντελώς βραμάν.
Οπότε διαλέγεις ακριβώς αυτό που σου κάνει περισσότερο κέφι. Πείτε ότι έχουμε φτιάξει τα χρώματα όπως θέλουμε. Σου δίνει επίσης το Lightroom τη δυνατότητα για διάφορα effects. Το Clarity είναι αυτό που κάνει όλα να είναι λίγο πιο έντονα. Το Dehaze είναι αυτό που τα κάνει πιο έντονα και με πιο έντονο το saturation τους. Το βινιετάρισμα που συχαίνομαι εγώ προσωπικά. Δεν βάζω ποτέ στις φωτογραφίες μου βινιετάρισμα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το γύρω-γύρω από τις φωτογραφίες. Δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Το Grain. Το Grain είναι αυτό που κάνει σαν κόκο και μπορεί σαν επεξεργασία να σας αρέσει. Το βάζω κι εγώ κάποιες φορές. Όχι σε selfies και τέτοια, γιατί θα είναι σαν να έχει στο δέρμα σου κάποιο θέμα. Και έχει και το feature του Detail που μπορεί να κάνει sharpening σε όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά μπορεί να κάνει και noise reduction, που αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια μικρή, έτσι λίγο όμορφα, ιζό, soft τενοκατάσταση στην επιδερμίδα σου. Λέει το σοφτάρι λίγο. Μην πάτε και κάνετε τίποτα τρέλες και βγείτε έτσι ονειρεμένοι. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αλλά ένα τσίκι να σοφτάρει στην επιδερμίδα σου τη δίνει τη δυνατότητα. Επίσης, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις αυτό το γεόμετρι που κάνει αυτά τα αστεία εδώ πέρα. Όλα, λαλά. Δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό. Εδώ που έχω φτάσει τη φωτογραφία εκεί που τη θέλω σε σχέση με τα χρώματα, κάνω ένα save στο camera roll μου. Maximum available το size της φωτογραφίας εννοείται, γιατί θα υποστεί και άλλη επεξεργασία. Θα περάσουμε πάρα πολύ γρήγορα από ένα πολύ γνωστό application που λέγεται VSCO. Έχει άπειρες δυνατότητες και άπειρα φίλτρα. Υπάρχει ολόκληρο community για το VSCO. Μιλάμε τα φίλτρα, είναι πάρα πολλά εδώ που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Τώρα επειδή εγώ έχω κατεβάσει ξανά πρόσφατα το VSCO, δεν έχω προλάβει να κάνω favorite. Κάντε favorite τα φίλτρα του VSCO γιατί είναι άπειρα και τα favorite σας θα πάνε μπροστά και θα σας εξυπηρετεί πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία που λέγεται επεξεργασία φωτογραφιών, να έχετε διαλέξει τα δικά σας πιο αγαπημένα. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα ITA σαν φίλτρα, τα χρησιμοποιώ αρκετά συχνά. Το ITA V1 για παράδειγμα ή το ITA 1 είναι από αυτά που μου αρέσουν πολύ, καθώς επίσης μου αρέσουν και τα C. Έτσι το λέω, εγώ το αφήνω εδώ πέρα να υπάρχει, επειδή εσείς με ρωτήσετε για το edit που κάνω εγώ στις δικές μου φωτογραφίες. Οπότε μου αρέσουν πολύ και τα C. Και τώρα είναι αναλόγως τι θέλεις να δώσεις στην κάθε φωτογραφία. Εγώ νομίζω ότι σε αυτήν, τα χρώματα είναι έτσι πολύ ωραία και έντονα, θα πάω σε ένα ITA 1 και εδώ να σας πω ότι αν πατήσετε πάνω στο φίλτρο έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ίδιου του φίλτρου. Εγώ περίπου θα το πάω στη μέση εδώ και θα κάνω ένα save. Συγγνώμη αν είμαι κάπως συνοφριωμένη καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα στο οποίο έχουμε αναφερθεί και είμαι με όλη αυτή την αφοσίωση που είμαι όταν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Αν νιώθω έξτρα τρελή εκείνη την ημέρα, δηλαδή τη συγκεκριμένη σημερινή, θα σας δείξω ένα ακόμα application το οποίο εγώ χρησιμοποιώ συχνά, να το έχετε υπόψη σας. Είναι ένα application που λέγεται Color Story, το έχω κατεβάσει πριν άπειρα χρόνια, δεν θυμάμαι αν το έχω πληρώσει, αυτό πρέπει να το τσεκάρετε λίγο εσείς στο store σας. Μπαίνεις όμως στο Color Story, βάζεις τη φωτογραφιούλα που έχεις βγάλει και εγώ γιατί το χρησιμοποιώ αυτό, όχι τόσο για τα φίλτρα που έχει, γιατί τα φίλτρα είναι ok, μπορούμε παντού να βρούμε κάτι άπειρα φίλτρα, το χρησιμοποιώ όταν θέλω να βάλω κάποιο effect. Εδώ στα effects, όπως βλέπετε, υπάρχουν in-store πράγματα που μπορείς να αγοράσεις. Οπότε ποια από αυτά έχω αγοράσει, σίγουρα το confetti που μου αρέσει πολύ το έχω αγοράσει και το θυμάμαι. Αλλά κοίτα τι ωραία πράγματα κάνει. Υπάρχουν ας πούμε αυτά εδώ, τα οποία μπορείς να γυρίσεις όπου θέλεις και να τα βάλεις μέσα στη φωτογραφία, εκεί που ακριβώς γουσταρίζεις, βρε αδερφέ, ή να μειώσεις ή να αυξήσεις την έντασή τους. Οπότε για παράδειγμα, εγώ θέλω τώρα όλο αυτό. Δεν μ' αρέσει που πέφτει πάνω στο πρόσωπό μου. Θα μετακινήσω όλο αυτό εκεί που το θέλω. Και αν ας πούμε εκεί που το θέλω και δεν πέφτει πάνω στο πρόσωπό μου, πατήσω το tick, μου κλειδώσει. Θέλω κι άλλα μπλιμπλίκια τέτοια, θα ξαναμπω στο ίδιο. Και θα το ξανακουνήσω και θα το γυρίσω και θα φέρω και 2-3 εκεί πέρα πάνω γιατί μου λείψανε. Θα κάνω τέτοια πράγματα. Θα φέρω και 2-3 πάνω στο πουκαμισάκι, γιατί στο πουκαμισάκι δεν με πειράζει να έχει. Το πρόσωπό μου δεν ήθελα. Οι δυνατότητες είναι άπειρες και τις εκμεταλλευόμαστε όλες. Είναι πολλά τα τούτανά που μπορείς να βάλεις, δεν είναι ένα-δύο. Κάποια από αυτά ενδεχομένως το αναγνωρίζετε από φωτογραφίες μου. Αυτό δηλαδή το είχα βάλει πολύ πρόσφατα. Θα προσθέσω μερικά βελάκια και εδώ πέρα. Να γίνει πλουμιστό. Μην το λυπάσαι. Έχει διάφορα που μπορείς να βάλεις. Light leaks, color fogs. Ούτε μία φορά ζωή μου δεν το χρησιμοποιήσει αυτό, δεν βαριέσαι. Glows, διάφορα. Α, ρίξε εδώ πέρα ένα glow. Τα features είναι τρομερά, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Όντως είναι ένα application το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις κάμποσα. Και οπότε αφού έχουμε φτάσει σε αυτήν εδώ περίπου την κατάσταση, κάνω το τελευταίο, αλλά εξίσου πια σημαντικό, βηματάκι. Εγώ είμαι ένα άτομο που δεν είμαι διαγνωσμένη με OCD και δεν θα έκανα ποτέ αστείο με κάτι τέτοιο γιατί είναι μια σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο αναγνωρίζω ότι υπάρχουν μερικά πραγματάκια εκεί έξω στη ζωή που θέλω να είναι τακτοποιημένα. Ένα από αυτά είναι το Instagram account μου. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα για το οποίο έμαθα πολύ πρόσφατα και λέγεται Unum.
Αυτό λοιπόν εδώ το προγραμματάκι, με το οποίο συνδέεις τον λογαριασμό σου στο Instagram, και όπως βλέπετε από εδώ πέρα και κάτω είναι το feed μου αυτή τη στιγμή στο Instagram, έτσι όπως έχει δημοσιευτεί, σου δίνει τη δυνατότητα κενών άδειων θέσεων που μπορείς να γεμίσεις με φωτογραφίες σου και να τακτοποιήσεις ανάλογα με τα χρώματα, το concept, την ιδέα, το ό,τι θέλεις, τις φωτογραφίες που θα δημοσιεύσεις μελλοντικά. Δηλαδή, εμένα αυτό είναι το feed μου όπως είναι τώρα, αλλά η επόμενη φωτογραφία που θα μπει, και θέλω να είναι αυτή εδώ που επεξεργάστηκα, θα την εισάγω, μπαίνει ακριβώς εδώ, και έτσι μπορώ να δω την σχέση που δημιουργείται με την κάτω φωτογραφία ή τη διπλανή φωτογραφία. Εμένα, ας πούμε, τώρα έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, μου φαίνεται ότι αυτή η φωτογραφία θα τέριαζε περισσότερο να βρίσκεται εδώ. Γιατί? Γιατί αν βλέπετε υπάρχει αυτή η πρασινίλα εδώ, που πάνω σαν πληροφορία έχει ενωθεί με τα φωτάκια, και εδώ πέρα από πάνω θα ενωθεί με τα φωτάκια σαν κόνσεπτ, και εμένα αυτό αγαλιάζει την ψυχή και έτσι τα κάνω. Θα την ανεβάσουμε θα αύριο αυτή τη φωτογραφία. Θα προηγηθούν άλλες δύο. Τι πειράζει, δεν πειράζει. Μπορεί να μην σας νοιάζει καθόλου αυτό που λέω, αλλά αν είστε σαν και εμένα, θα βάλετε μετά από πάνω αυτό το γατούλι που αυτό το πράσινο με αυτό το πράσινο ταιριάζουν, τι ωραία, και μετά θα μπαίνει κάποιος στο προφίλ σας και θα νιώθει ηρεμία. Ή τέλος πάντων θα σας λέει τι ωραίο προφίλ είναι αυτό που έχεις. Αν σας νοιάζει, γιατί μπορεί να μην σας νοιάζει και καθόλου και απλά να πάτε να κάνετε φλουπ και να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας στο Instagram. Οτιδήποτε και κάνετε, καλώς καμωμένο είναι. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα που κάνω εγώ. Τα 1-2 πριν ανεβάσω μια φωτογραφία. Δεν είναι τόσο ωραίο να βγάζεις μια selfie και να προσπαθείς να την κάνεις λίγο πιο όμορφη. Δεν υπάρχει πληροφορία που θα σε βοηθήσει να αναδείξεις κάτι, μια απλή selfie. Okay. Προτιμώ να είναι κάτι με ένα διευρυμένο κάδρο, και... αλλά γιατί να μην το κάνουμε τώρα σε κάτι που μπορεί να σας αρέσει. Ξεκινήσαμε από αυτή τη φωτογραφία να είναι έτσι και καταλήξαμε σε αυτό. Η διαφορά υπάρχει, κάναμε δηλαδή δουλίτσα πάνω στη φωτογραφία μας και την κάναμε λίγο πιο εντυπωσιακή από το απλό που ήταν σε κάτι λίγο πιο... κατά την άποψή μου. Αν θέλετε κάτι περισσότερο σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα περί φωτογραφίας, Instagram, δεν ξέρω, μπορείτε να μου τα αφήσετε εδώ πέρα κάτω στα σχόλια, τα διαβάζω όλα. Και αναλόγως κάνω και εγώ και πράττω σε αυτό εδώ το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα το πούμε σε ένα επόμενο. Φιλιά πολλά.